είμαστε στο μηχανολογείο της σχολής μας. Ναι. Εδώ πέρα γίνεται ένα μέρος των πρακτικών μαθημάτων της Ακαδημίας, πέραν των θεωρητικών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μάθημα μηχανοστασίου από καθηγητή και μηχανουργείου στο β' εξάμηνο. Μπορούμε να δούμε τον καθηγητή που κάνει. Δηλαδή, πάμε να δούμε τώρα μάθημα αυτή τη στιγμή. Κανονικά μάθημα. Κανονικό μάθημα. Για να δούμε. Τα οποία παρακολουθούν από τον υπολογιστή. Ναι. Ναι. Έτσι, 360 μοίρες δια 6. Μπορούμε να δούμε τον καθηγητή. Θα έχουν 60 μοίρες διαφορά τη σειρά καύση από κύλιδρο σε κύλιδρο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν ας πούμε έχω, αν έχω μια εξακύλυδρη ηλεκτρογεννήτρια η οποία είναι τετράχρονη, τότε εκεί πέρα θα πάω να κάνω διαφορετική διαίρεση, θα πάω να πάρω τις 720 μοίρες που ολοκληρώνω το κύκλος λειτουργίας της τετράχρονης μηχανής, θα τη διαιρέσω με τους 6 κυλίδρους και θα πάρω ένα 120 μοίρες στροφάλου διαδοχή καύσης από κύλιδρο σε κύλιδρο. Μια διακοπή να κάνω, με συγχωρείτε. Να, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή πώς είναι, μάθημα, είναι αυτή τη στιγμή στο μάθημα. Τα εργαστήρια είναι χωρισμένα σε μικρά υποτμήματα, είμαστε 7 άτομα οι σπουδαστές. Και εγώ παρουσιαστή στο μάθημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μας βλέπουν 7 παιδιά. Ναι, 7 άτομα. 7. Και εσείς μαζί τους. Ναι. Αν θέλω μπορώ να έχω εικόνα, απλώς για λόγους ταχύτητας και λόγους αναμετάδοσης του μαθήματος προτιμούν τη στιγμή που κάνω μάθημα να έχουμε απλά ήχο από τους μαθητές, έτσι ώστε να μου κάνουν ερωτήσεις κτλ. Και εγώ να τους δείχνω εικόνα. Αν χρειαστώ οποιαδήποτε στιγμή εικόνα, μπορώ να τους ζητήσω να μου ανοίξουν την κάμερά τους και να μου δείξουν αν χρειαστεί από να το κάνω. Πόσο καιρό γίνεται? Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, πειραματικά Παρασκευή κάναμε μόνο μεταξύ μας κάποιες Παρασκευή, Σαββατοκύριακο κάνουμε δοκιμές και Δευτέρα έχουμε ξεκινήσει από χτες κανονικά. Και γιατί αυτό γίνεται σε άλλα τμήματα ή μόνο αυτό εδώ? Αυτό γίνεται σε όλα τα εργαστήρια της σχολής μας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή και στους πάνω ορόφους γίνονται εργαστήρια κανονικά μαθήματος με τη φυσική παρουσία μόνο του καθηγητού, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολής μας. Κατάλαβα. Παιδιά, καλημέρα. Μα βλέπετε, κάνω ρεπορτάζ. Η κάμερα είναι στραμμένη, μισό λεπτάκι να σας πάρω και εγώ, να σας δείξω. Με βλέπετε? Φαντάζομαι τώρα σας βλέπω. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λέτε από ποια μέρη μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, πού είσαστε? Αθήνα, Αθήνα. Αθήνα όλοι. Αθηνάνδρο. Κάλυμνο, Αθήνα, Κάλυμνο, άλλος. Χίο, Άνδρο. Άνδρο, Χίο. Και Μυτιλίνη. Και Μυτιλίνη. Καλημέρα παιδιά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βάζετε καλά, ευχαριστούμε. Παιδιά, αυτό το φύλλο έργου θα το κάνετε εσείς. Θέλω να έχετε την επόμενη φορά ένα φύλλο χαρτί. Ένα φύλλο χαρτί θα έχετε. Θα έχετε ένα ψαλίδι, στυλό και ό,τι κάνω εγώ στον πάγκο εργασίας για να κάνω τη λαμαρίνα, για να ξεκασιάσω τη λαμαρίνα, θα το κάνετε εσείς ένα φύλλο χαρτί. Θα μου το δείξετε, αν το έχετε κόψει σωστά, αν το έχετε. Τα σχέδια τα έχετε κάνει υπό το πολύγωνο, όλα σωστά, τα βλέπετε. Αυτά θα τα, επειδή τελειώνουμε τώρα σε λίγο, θα τα κάνετε όλα εσείς, σπίτι. Εγώ θα σας παρακολουθώ κατευθείαν από εδώ. Αυτό είναι ένα φύλλο έργου. Το δεύτερο φύλλο έργου θα είναι στον τόρνο. Θα κάνω εγώ κάποιο κομμάτι, θα σας το δώσω εργασία και θα μου πείτε εσείς τα βήματα που θα κάνω. Αφού πρώτα μάθετε, θα μου πείτε τι ταχύτητα μπρος θα βάλω, ταχύτητα κομπής, τι στροφές θα βάλω στον τόρνο και θα τα κάνουμε όλα αναλυτικά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι και εξ αποστάσεως, το μόνο που αλλάζει είναι ότι εσείς θα τα σκέφτεστε, εσείς θα τα σχεδιάζετε και εγώ μόνο θα τα κάνω. Ό,τι, δηλαδή, ό,τι κάνετε εσείς, θα κάνουμε παρέα, σπίτι. Να κάνουμε διακοπή. Αυτή τη στιγμή πώς είναι μέσα και βλέπουν, Αυτή τη στιγμή είναι 4 άτομα. 4 άτομα. Τους λέει εδώ πέρα, ναι. Ναι. Από ποιες περιοχές είναι? Παιδιά, από ποιες περιοχές θα μας πει? Αφροδίτη, από πού είσαι, σε ποια περιοχή? Χίο. Χίο. Χίο είναι όλοι. Ωραία. Όλοι Χίο είναι? Χίο και Αθήνα. Χίο και Αθήνα είναι τα παιδιά όλα. Κάναμε, έχει πίνακα εδώ πέρα, κάνανε διάφορες ασκήσεις στον πίνακα και τώρα πάμε στο φύλλο, ένα φύλλο έργου. Εντάξει, είμαστε σε ένα καινούριο μηχάνημα το οποίο έχει έρθει πριν κάτι μήνες στην ΑΕΛ. Είναι και το μάθημα των ψυχικών μηχανών. Το πάνω στο οποίο μηχάνημα δούμε τον ψυχικό κύκλο. Το μηχάνημα έχει και μπορεί να κάνουμε διάφορες εργασίες. Αυτό το δείχνουμε τώρα ψηφιακά, έτσι, στους σπουδαστές. Ναι, αυτά φαίνονται όλα από μέσα στο Ιντερνετ, φαίνονται όλα στους σπουδαστές. Ναι. Απλά υπάρχουν κάποια όργανα μέτρησης, τα οποία θα πάρουν κάποιες μετρήσεις. Όπως το βλέπω τώρα εγώ και οι τηλεθεατές, το βλέπουν και οι σπουδαστές. Τα ίδιο πράγμα,
Απλά το μόνο, η μόνη διαφορά είναι ότι οι μετρήσεις θα τις παίρνω εγώ και θα τις δίνω στους σπουδαστές. Από τις μετρήσεις που θα πάρουμε, πρέπει να καταλάβουν οι σπουδαστές τι δεν πάει καλά. Τι κάνει ακριβώς, για πείτε μου, δείξτε μου το. Ναι, δηλαδή ανοίγουμε το μηχάνημα. Αυτή τη στιγμή το έχω ενεργοποιήσει εγώ το μηχάνημα κατάλληλα, έτσι ώστε να μην, ο ανανεμιστήρας, το εξατμιστή, να μην δουλεύει. Αυτό από τις μετρήσεις που θα δούμε, πρέπει να το καταλάβουν οι σπουδαστές ότι έχω κάνει αυτό το πράγμα εγώ. Του έχετε δώσει βλάβη δηλαδή. Ναι, του έχουμε δώσει βλάβη. Οι βλάβες που μπορώ να δώσω είναι πάρα πολλές. Εγώ θα παίρνω τώρα σιγά σιγά τις μετρήσεις, μία-μία τις μετρήσεις και θα τα παίρνω. Αυτός είναι ο συμπιεστής. Ο συμπιεστής έχει κάποιες μετρήσεις. Ναι. Να το δείτε και εδώ πέρα. Οπότε ο σπουδαστής βλέπει που είναι η βλάβη δηλαδή. Ναι, από τις μετρήσεις θα παίρνει τις βλάβες. Εγώ ανοίγω τα θερμόμετρα εδώ πέρα όλα, τα πάντα. Να, αυτό είναι το συμπιεστή. Ναι. Κάτσε να το δείτε. Ναι. Να εδώ. Το μόνο που δεν κάνει ο σπουδαστής, εγώ το έχω αναλύσει το σπουδαστή, ο συμπιεστής, ο συμπυκνωτής, ο εξατμιστής, τις πιέσεις όλα. Αυτό μόνο που δεν κάνει ο σπουδαστής αυτή τη στιγμή είναι να βλέπει εδώ πέρα τις μετρήσεις. Τις μετρήσεις εγώ θα τις καταγράψω σε ένα χαρτί, ναι, και από τις μετρήσεις που θα πάρουμε όλες τις μετρήσεις θα ελάτε να δείτε εδώ πέρα που ανοίγουμε. Ναι. Από τις μετρήσεις πρέπει να καταλάβει τη βλάβη δηλαδή. Ναι, ναι, εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στο συμπιεστή έχουμε θερμοκρασία εισόδου και εξόδου. 9,1 και 33,4. Άρα, σιγά σιγά θα βγάλει βλάβη. Σιγά σιγά θα βγάλει τη βλάβη. Να βγάλει. Με το που βγάλει βλάβη παρουσιάζεται κόκκινο. Σταματάει το μηχάνημα σε κάποια σημεία. Έχουμε φύγει, μπορεί να είναι το φίλτρο βουλωμένο. Μπορεί να μην δουλεύει, θα δουλεύει ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή. Μπορεί να μην δουλεύει η χρονοτική βαρβίδα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Έχει πολλές βλάβες. Το θέμα είναι ότι ο σπουδαστής συμμετέχει. Αυτός θα κάνει όλα. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Αφού τα κάνει όλα αυτά, έχουν πάρει ψηφιακά όλοι το διάγραμμα του boiler και πάρει και μου το φτιάχνουμε και στο διάγραμμα. Το βλέπετε εδώ πέρα που τα έχουμε κάνει στο σχήμα με τον μαρκαδόρο. Τα οποία τα κάνουν μόνοι τους και εγώ τα βλέπω από το ίντερνετ. Τα βλέπω από την κάμερα. Δεν κάνουμε δηλαδή τίποτα. Η εκτίμηση που θα κάνουμε για τις αναλογίες των αερίων που θα βάλουμε για να φτιάξουμε την κατάλληλη φλόγα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να έχουμε μια πετυχημένη συγκόλληση. Εντάξει, αυτό λοιπόν όσον αφορά τη συγκόλληση με την ουδέτερη φλόγα. Αν τώρα από τη συγκεκριμένη φλόγα συνεχίσουμε να προσθέτουμε οξυγόνο, τότε η φλόγα αυτή που είχαμε αρχικά με το γαλάζιο, ανοιχτό γαλάζιο χρώμα, την κόνικη μορφή, τότε τα πράγματα εδώ θα αλλάξουν, θα έχουμε κάποια άλλα δεδομένα. Θα δούμε ότι η φλόγα στην άκρη του φλόγιστρου αρχίζει να διαμορφώνεται διαφορετικά. Τι θα παρατηρήσουμε? Κύριε Φαραντάκη, με συγχωρείτε, τώρα πώς θα ακούνε αυτή τη στιγμή, πώς μας βλέπουν? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 7 σπουδαστές, άπαντες παρόντες. Η ομάδα είναι από 7 παιδιά, είναι άπαντες παρόντες. Μάλιστα. Άτους. Παιδιά, εμένα με ακούτε? Κόκκινοι όλοι. Παιδιά, έχουμε επίσκεψη από την τοπική τηλεόραση, την αλήθεια. Θέλω να μου πούνε από ποια μέρη είμαι, από πού βλέπω το μάθημα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, Λεμποτέσσης, μ' ακούει? Ναι, ακούω. Έλα, πες μας, από πού είσαι? Την Πάτρα. Από την Πάτρα. Πάτρα. Λεώδης. Ο Λεώδης. Λεώδης, από πού είσαι? Εγώ. Από εδώ, Χιώτης. Ναι. Μαγνήσαλης. Από. Από εδώ, από Χίο. Χαλκίδα. 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 Μαυρέλος. Από εδώ, Χίο. Από εδώ, Χιώτης. Μαυροθανάσης. Από Λαμία. Από Λαμία. Μαυρομάτης. Από Σύρο είμαι. Από Σύρο. Από Σύρο. Λοιπόν. Όχι, και έτσι μου στη Σύρο. Έχουμε από όλη την Ελλάδα. Άστε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε κανονικά μάθημα, έτσι. Το μάθημα γίνεται κανονικότατα. Ναι, βλέπουν τι κάνετε εσείς. Έχουμε εικόνα και ήχο. Γίνεται υπομορφή επίδειξης. Είμαστε ακόμα, χθες ξεκινήσαμε. Καλύπτουμε ακόμα το θεωρητικό κομμάτι. Ναι. Από αύριο μεθαύριο στείλουμε φορητή κάμερα. Ναι. Πάνω εδώ πέρα στο καλοέρα και αρχίζω εγώ να κάνω την κατασκευή. Οπότε ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα. Το ευτύχημα είναι ότι είναι παιδιά Β' και Γ' εξάμεινο και Δ', άρα έχουν περάσει από τη σχολή, έχουν γνώση του χώρου, ναι, και μια αλφα γνώση του αντικειμένου. Δεν μιλάμε δηλαδή τελείως υποθετικά. Αυτό είναι πολύ θετικό. Να το δούμε λίγο και αυτό. Λοιπόν, το βλέπετε παιδιά? Ωραία, να έχουμε και ένα αλλά. Ας το κάνουμε reset. Πολύ ωραία. Τώρα εγώ μπορώ να πάω από τη γέφυρα
και να αλλάξω λίγο τα πιτζάλια και θα δείτε τα άσιποτ να αλλάζουν περιστροφή. Να διακόψω λίγο. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή στο μάθημα πόσα παιδιά είναι? Αυτή τη στιγμή στο μάθημα είναι 5 άτομα. 5 με 6 άτομα. Είναι εργαστήριο, είναι μικρό. Τους οποίους βλέπετε και εσείς τώρα, έτσι. Τους οποίους τους βλέπω και εγώ, ναι. Ναι. Παιδιά, εμένα με ακούτε? Από ποια μέρη τώρα κάνετε μάθημα εσείς? Εγώ είμαι Χαλκίδα. Από? Χαλκίδα. Χαλκίδα. Κάλυμνο. Εύβοια. Εσύ. Κάλυμνο. Κάλυμνο. Έχουμε δύο από Κάλυμνο. Και Μυτιλίνη. Και Μυτιλίνη. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα δώσουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα στα παιδιά. Τα παιδιά είναι σπίτι τους και στην ουσία κάνουν ένα μάθημα. Είναι σπίτι τους και κάνουν μάθημα. Μάλιστα. Εχθές ξεκίνησε η διαδικασία των μαθημάτων στις ακαδημίες της χώρας μέσω απόστασης. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση στην ναυτική διδασκαλία, δηλαδή, που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά, είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ομολογώ ότι τα πρώτα μηνύματα που έχουμε λάβει από τους καθηγητές μας, που συζητάω συνέχεια κάθε μέρα και κάθε ώρα θα έλεγα μαζί τους, αλλά και από τους σπουδαστές, είναι άκουστα αρνητικά.